και Ράμος στον χώρο του κέντρου και δύο επιθετικοί μπροστά, τους βλέπουμε. Τρέχει ο Μανρίκε να τον κλείσει. Κλείσει από τον Βαρέλα στο πρώτο δοκάρι, πάνω στον Μόλι μπάλα. Σουμαόρο, αβίαστο λάθος, κέρδισε την μπάλα ο Κα. Δρίμπλαρε τον Σουμαόρο, ανεβαίνει ο Μακρύς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να απειλήσει με τον Μακρύ, να σουτάρει και να σημειώνει το 1-0. Στην πρώτη τελική προσπάθεια του Ολυμπιακού, το πρώτο του γκολ με την μαυροπράσινη φανέλα, άσπρη σήμερα. Ο Μακρύς λοιπόν ανοίγει το σκορ και αξιοποιεί το λάθος που έγινε στον χώρο του κέντρου. Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα, πρώτο γκολ, 0-1 για τον Ολυμπιακό. Με τον Ανδρέα Μακρύ. Ζητά από τον Δίας απέναντι ο Κούρος και υποδέχεται την μπάλα. Έχοντας μπροστά του τον Μακρύ και στέλνοντας τη σέντρα της στην περιοχή, έγινε η κεφαλιά. Μπάλα πέρασε έξω. Κούρος έστειλε προς το μέρος του Βαρέλα ο Ντιανέ. Δεν έχει φύγει μπάλα από την περιοχή. Έγινε το σούτ από τον Μίλτς. Κάποια πράγματα τα οποία διαψεύστηκαν ασφαλώς από τον κύριο Σεραφείμ. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στην προηγούμενη αγωνιστική πριν από τον αγώνα με την ΑΕΛ. Να δούμε αυτή τη φάση και έρχομαι κοντά σου. Έγινε το σούτ. Ο Πεχλιβάνη στη συνέχεια ο Κα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 65ο λεπτό για να σκοράρει. Επιμένει με τον Μανρίκε από μακριά να στέλνει την μπάλα έξω. Εκτελεί λοιπόν ο Τσόσιτς. Φέρει την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Κεφαλιά προς το μέρος του Ενόχ. Έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Μολ. Και στη συνέχεια έδωσε ύψος την μπάλα ο Τιάγο. Γουστάβο δεν το σκέφτεται και πολύ. Κάνει το σούτ έξω. Ελευθερώθηκε πολύ ωραία ο Ανδρέας Νεοφύτου. Επιχείρησε το σούτ, έπεσε ο Μολ στη γωνία. Και την μπάλα να περνάει για τον Ενόχ. Δεν το σκέφτεται, σουτάρει, είναι άστοχος. Τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής με 1-0 σε βάρος της ΠΑΕΚ, η οποία μένει καθυλωμένη με 15 βαθμούς στην τελευταία θέση.